Εννοείται, την επανάστασή μας. Τη δικιά σας? Τον Ελλήνων. Και έφτασε ξανά 28 Οκτωβρίου, μία από τις πιο σημαντικές αργίες στο ημερολόγιο των Ελλήνων. Το αιώνιο θέμα πολλών Ελλήνων όμως είναι ένα, ότι δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου. Θέλουμε να μας πείτε τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου. Το όχι. Το όχι. Ωραία. Διαβασμένος. Διαβασμένος. Δεν ξέρουμε. Το όχι. Το όχι, ωραία. Μια ερώτηση στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τηλεοπτικούς ρεπόρτερ έβαζε συνήθως φωτιά στη μαθητική παρέλαση των εθνικών επαιτίων εν προκειμένου της 28ης Οκτωβρίου. Οι απαντήσεις στην πλειονότητά τους φέρονταν λανθασμένες, με ορισμένους να καταλογίζουν στη νέα γενιά αδιαφορία και ιστορική άγνοια. Εσείς μου δώσετε απάντηση για την 28η. Βλέπουμε όμως πολλά παιδιά τα οποία φαίνεται να έχουν κάποια ιστορικά κενά. Πού το αποδίδεται όλο αυτό? Στο σχολείο, στο γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται η νέα γενιά? Ίσως λίγο όλα μαζί, δεν ξέρω. Είναι από παντού, χάνει το πράγμα. Ορισμένοι ωστόσο αποδίδουν το γεγονός στο λανθασμένο τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας, αλλά και στην απουσία από τη διδακταία ύλη ιστορικών γεγονότων σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι εγώ τίποτα συγκεκριμένο, όλα μαζί κάπως έχουν μια επιρροή. Τώρα... ο καθένας τώρα τι πιστεύει, δεν ξέρω. Εγώ το έμαθα, ας πούμε, το δημοτικό μου το θυμάμαι. Ωραία. Και από το σπίτι, μη σας πω. Δεν... Στην Ελλάδα, τα τελευταία περίπου 40 χρόνια ανατράπηκε το απαιτητικό σύστημα παιδείας που προϋπήρχε και υιοθετήθηκε ένα χαλαρό σύστημα, στο οποίο οι μαθητές αποστηθίζουν απλώς τα μαθήματα και βαθμολογούνται όλοι, ανεξαιρέτως, με υψηλό βαθμό από το δημοτικό στο λύκειο. Δήλωνε κάποτε η κυρία Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας νέου ελληνισμού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είστε την ηλικία σας που δεν ξέρει τι ημέρα είναι. Πολεμήσατε 28 Πρέπει να μάθουν οι νέοι γιατί γιορτάζουν. Εμείς ξέρουμε, 28 Οκτωβρίου γιορτάζει, τι θες να ακούσεις τη λέξη? Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το πόλεμο με την Αλβανία. Η νεολαία ξέρει τι γιορτάζουν την 28 Οκτωβρίου. Τι πράγμα? Αν η νεολαία γνωρίζει τι γιορτάζουν. Τα μπερδεύει λίγο με την 25η. Εκείνοι τα γνωρίζουν, γιατί δεν δίνουν σημασία στην ιστορία που κάνουν. Και ίσως δεν έχουν και καταβολές στα νέα παιδιά από τα σπίτια, γιατί ίσως δεν συζητάνε. Εσείς τα εγγόνια έχετε αφηγηθεί? Εγώ έχω και δυσέγγωνα και έχω ενημερωμένα τα παιδιά μου. Μπράβο. Το στοιχείο αυτό της αποστήθησης είναι εκείνο στο οποίο συγκλίνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και στο οποίο αποδίδουν την άγνοια των μαθητών απέναντι σε ιστορικά γεγονότα.